Χαίρετε, headstone πάλι εδώ για ακόμα ένα valuable video και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς να σταματήσεις να είσαι τεμπέλης. Πρέπει να σταματήσεις να τεμπελιάζεις, γιατί και εγώ ήμουν τεμπέλης και ο κάμεραμάν μου αυτή τη στιγμή που με βλέπει ήταν και είναι ακόμα κάπως τεμπέλης. Οπότε σήμερα θα μιλήσουμε για αυτό. Αν δεν έχεις κάνει subscribe ακόμα στο κανάλι, κάνε τώρα. Κάνε ένα like στο βίντεο άμα σου άρεσε στο τέλος του βίντεο. Και ένα follow στο Instagram για να βλέπεις καθημερινό value και τι σημαίνει με τα βίντεο. Όπως βλέπετε, είμαι πίσω στη Λάρισα, είμαι στο skate park αυτή τη στιγμή. Είναι λίγο emotional η όλη φάση εδώ. Αλλά enough of that bullshit. Πάμε κατευθείαν. Το πρώτο πράγμα που θα μιλήσω είναι ότι πολλοί άνθρωποι είναι σε αυτή τη φάση ότι ξέρεις τι, με το ένα πόδι είναι σε φάση ναι, θα ξεκινήσω, θα κάνω πράγματα φέτος, θα κάνω πράγματα τώρα, θα πάω γυμναστήριο, θα δουλέψω για το side hustle μου κτλ. Με το ένα πόδι είναι σε αυτό, με το άλλο πόδι είναι σε ναι, αλλά υπάρχει Netflix στο σπίτι, ναι, αλλά άμα κάτσω σπίτι θα είναι ωραία και δεν θα νιώσω κρύο και δεν χρειάζεται να βρω κόσμο στο σπίτι, υπάρχει το PlayStation στο σπίτι. Ναι, αλλά απ' την άλλη έχουμε το να δουλέψω για τη δουλειά μου που θέλω να κερδίσω, τη ζωή μου. Ναι, αλλά έχει βγει το καινούργιο παιχνίδι PlayStation που θέλω να παίξω. Και είναι σε αυτή τη φάση ότι τι πρέπει να, τι να κάνω ακριβώς. Είναι με τα δύο πόδια, με το ένα με τα, στα αριστερά, με το ένα στα δεξιά. Και δεν ξέρω ακριβώς τι ακριβώς να κάνω. Οπότε διάλεξε. Διάλεξε πραγματικά. Είναι αυτό ακριβώς το πράγμα. Όταν είσαι στην τουαλέτα, ξέρω εγώ, είναι αστείο αυτό. Όταν είσαι στην τουαλέτα και πας να κάτσεις. Έτσι, ή θα χέσεις ή θα φύγεις από την τουαλέτα. Δεν είναι να κάτσεις εκεί και να είσαι σε φάση κάτι θα κάνω. Οπότε ή πήγαινε στα δεξιά, κάνε όντως πράγματα, ή μείνε στα αριστερά, δες Netflix. Χέσε ή φύγε. Να έχεις πάντα αυτό στον εαυτό σου, στο μυαλό σου γενικά. Ότι αυτό που κάνω ή θα το κάνω όντως ή θα το σταματήσω και θα κάνω ό,τι μου καπνίσει. Χέσε ή φύγε από την τουαλέτα, πραγματικά. Όλοι θέλουμε, ρε παιδί μου, να γίνουμε πετυχημένοι, να κάνουμε κάτι, να φτιάξω ωραίο σώμα, να είμαι καλός στη σχολή μου, να πάρω δεκάρια σε όλα κτλ. Ναι, οκ, okay, μια χαρά. Για να το πετύχεις, πρέπει να αφοσιωθείς 100% σε αυτό που κάνεις. Όχι, κάνουμε λίγο από αυτό και λίγο από το άλλο και να δούμε πώς δουλεύει και το άλλο κτλ. Όχι. Αφοσίωση 100% σε αυτό που κάνεις. Είναι σαν τα γρανάζια, να γυρνάνε γρανάζια και πρέπει να πηγαίνεις, να δίνεις λίγο χρόνο στο κάθε γρανάζι για να του δώσεις το να συνεχίσεις να γυρίζεις, να συνεχίσεις να το γυρίζεις μέχρι να πάρει ένα momentum, να συνεχίσεις μόνο του και μετά να πας στο επόμενο γρανάζι και να το κάνεις και αυτό. Μετά πρέπει να ξαναγυρίσεις το προηγούμενο, φυσικά, αλλά πρέπει να του δώσεις momentum, πρέπει να ασχοληθείς λίγο μαζί του με το γρανάζι για να συνεχίσεις να γυρίζει και μόνο του, έτσι. Οπότε, αφοσιώσου 100% σε ένα πράγμα. Ακούμε τώρα όλους, ρε φίλε. Τελειώνει και το 2019. Ακούμε όλους λένε το 2020 θα είναι η χρονιά μου. Το 2018 ήταν η χρονιά που μάθαινα. Το 2019 ήταν η χρονιά που έκανα κάτι άλλο, δεν ξέρω. Αλλά το 2020 είναι όπου κερδίζω. Έχω το βλέπω αυτό από άτομα από το 2014-2013 που ήμουν στα social media πιο ενεργός. Και δεν έχει αλλάξει απολύτως τίποτα από αυτά τα άτομα. Το έχω γράψει κι εγώ, μην μου λες. Το έχω γράψει κι εγώ. Αλλά πραγματικά τι άλλαξε μέσω αυτού, τίποτα απολύτως. Οπότε, μην περιμένεις το 2020 για να κάνεις κάτι που είναι να κάνεις. Αν είναι να κάνεις κάτι, κάντο τώρα. Τι μέρα είναι σήμερα, δεν με νοιάζει. Σήκω και κάντο τώρα. Γιατί το να λες ότι θα το κάνω το 2020 είναι και αυτό form procrastination. Δηλαδή το να είσαι τεμπέλης. Ότι ναι, ρε, θα το κάνω όταν γίνει 2020. Γιατί περιμένεις κάτι να γίνει για να μπορέσει να το κάνεις. Δηλαδή να αλλάξει ο χρόνος, να αλλάξει ένα νούμερο και νομίζω ότι αυτό θα σου αλλάξει. Θα σου αλλάξει κάτι. Και όντως πάμε ότι καλά θα σου αλλάξει. Εγώ σου λέω ότι θα αλλάξει. Ναι, θα σου αλλάξει μέσα σου κάτι. Πόσο, για 2 εβδομάδες. Σε φάση, σήμερα είναι κλειστά τα μαγαζιά. Δεν θέλω να βγω έξω σήμερα. Σήμερα είναι το Αγίου Ιωάννη. Έχει γενέθλιο, έχει γιορτή ο φίλος μου Γιάννης. Δεν θα κάνω. Δεν θα πάω γυμναστήριο που έλεγα να πάω. Και σιγά σιγά έτσι ξεκινάει και μέσα σε 2 εβδομάδες θα είσαι πάλι. Δεν κάνω τίποτα πάλι. Πραγματικά. Οπότε ξεκίνα το τώρα. Όσες μέρες έχουν μείνει, μην τεμπελιάζεις άλλο. Σήκω και ξεκίνα το τώρα αυτό που θες να αλλάξεις στο 2020. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που σου λέω εγώ είναι winning mentality. Είναι ένα mentality που έχουν μόνο οι winners. Okay. Και τώρα είμαι σίγουρος ότι μέσα σου είσαι σε φάση. Ναι, κι εγώ είμαι winner. Τι είμαι εγώ, loser. Ναι, είσαι loser. Είσαι loser και δεν είναι κακό το να είσαι loser. Γιατί δεν γίνεται να είμαστε όλοι winners. Πρέπει κάποιοι από εμάς και από εσάς να είναι losers.
Πραγματικά, κάποια από αυτά που βλέπετε τα βίντεο αυτή τη στιγμή, τα άτομα που βλέπετε αυτή τη στιγμή, κάποιοι από εσάς είστε losers. Τι να κάνουμε, είστε losers και θα είστε, θα συνεχίσετε να είστε losers. Αλλά αυτό είναι η ζωή. Γιατί κάποιοι άλλοι μετά θα γίνουν winners. Επειδή εσείς είστε losers. Και οι winners θα βγαίνουν στην επιφάνεια. Οπότε θες να είσαι μέσα στους winners ή μέσα στους losers. Οι losers είναι οι περισσότεροι σε αυτόν τον κόσμο. Είναι πάρα πολλοί οι losers. Οι winners είναι πολύ λίγοι. Οπότε εσύ διαλέγεις. Αλλά πάντα να ξέρεις ότι είναι ok και το να είσαι loser. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ok το να είσαι loser. Γιατί οι losers, ένα loser mentality τι είναι, ας πούμε. Ότι θα βγω έξω, θα προσπαθήσω να βγω έξω, θα βγάλω τον εαυτό μου, θα προσπαθήσω να βγάλω τον εαυτό μου σε καταστάσεις που δεν νιώθω ωραία, όπως το να μιλάω σε κόσμο, όπως το να πονάει το σώμα μου, να συνεχίζω όμως να κάνω το hustle μου, να διαβάζω πάρα πολύ για τη σχολή μου, να πηγαίνω στα μαθήματα κτλ. Αυτό είναι ένα winning mentality. Αλλά ο loser σε μια φάση θα αρχίσει να σκέφτεται μήπως ρε παιδί μου να πάω σπίτι που έχει Netflix. Αυτό δηλαδή, ξέρεις ότι έξω θα κάνεις πολλά challenge που θα σου κάνουν challenge τον εαυτό σου. Θα νιώσεις ότι κάνω πράγματα που δεν είναι για τον εαυτό μου, αλλά θα τα κάνω anyway. Αλλά στο σπίτι έχει πράγματα που έτσι κι αλλιώς θα αράξεις και δεν θα νιώσεις, δεν θα σου πει ποτέ κανένας τίποτα. Κάθεσαι εκεί και δεν θα νιώσεις ποτέ κάποια ενέργεια να σου έρχεται κάτι ότι πρέπει να κάνω κάτι. Στο σπίτι έχει πάντα Netflix και έχει πάντα PlayStation να αράξεις. Αν βλέπεις τον εαυτό σου αυτή τη στιγμή να κάνει αυτά τα πράγματα που λέω, τύπου που δεν πρέπει να κάνεις. Τύπου κάθεσαι σπίτι πολύ, φοβάσαι να βγεις έξω, να κάνεις face τα challenges. Έλα, παίρνω. Άμα βλέπεις ότι πραγματικά σε τραβάει περισσότερο αυτό που σου λέω, ότι κάθεσαι σπίτι, Netflix κτλ. Και θες να τα αλλάξεις, πάτα αγαπημένο πόδι, πάτα κάτω πόδι και πες όχι. Σήμερα το αλλάζω. Έχει δίκιο, σήμερα το αλλάζω. Είμαι γαμημένος loser και δεν θέλω να είμαι άλλο loser. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βγεις από όλη αυτή τη. Είμαι καταθλιπτικός, δεν είμαι καλά κτλ. Είναι πάρα πολύ απλό. Απλό κάνε αυτό το πράγμα. Και σήκω. Σήκω από το κρεβάτι σου και βγες έξω, κάνε πράγματα που φοβάσαι. Που θες να κάνεις εδώ και χρόνια αλλά δεν κάνεις. Κάντο. Μην αράζεις πλέον. Μην αράζεις σε αυτό που δεν σου αρέσει. Μην είσαι ασφαλής μέσα στην ζώνη ασφαλείας σου, στο comfort zone. Βγες έξω από το γαμημένο comfort zone σου αυτή τη στιγμή. Άμα αυτά που σου λέω σε κάνουν να νιώθεις κάπως. Βγες έξω από το comfort zone σου. Δεν έχεις κανένα λόγο να κάθεσαι άλλο εκεί. Πάτα πόδι, σήκω από το κρεβάτι σου και βγες έξω. Μετά. Και μετά σκέφτεται ότι εντάξει ρε παιδί μου, κάτι θα γίνει. Κάποια στιγμή κάποιος θα έρθει να με σώσει. Τύπου σκέφτεται όπως στις ταινίες της Disney. Έρχεται ένας White Knight και σώζει την πριγκίπισσα και σώζει τον καλό από τον κακό κτλ. Και λένε κάποια στιγμή θα έρθει και αυτός. Κάποια στιγμή θα έρθει η στιγμή που θα νιώσω ότι είμαι καλά για να κάνω κάτι κτλ. Δεν θα έρθει ποτέ κανένας. Γιατί ποτέ κανένας δεν νοιάζεται για σένα. Κλείσε την Disney, την ταινία και βγες έξω πραγματικά στον κόσμο και θα καταλάβεις πόσο διαφορετικός είναι ο κόσμος από τις ταινίες της Disney. Δεν θα έρθει να σε σώσει κανένας. Σήκω! Υπάρχουν κάτι βίντεο ρε φίλε στο Instagram, παίζει από κάποιοι από εσάς να τα έχετε δει, που είναι κάτι παππούδες ετοιμοθάνατοι που τους λένε ξέρω να πούνε κάποια πράγματα, κάποια regrets που είχαν για τη ζωή τους και ξεκινάνε και λένε θα ήθελα να ήμουν λίγο πιο χαρούμενος στη ζωή μου. Θα ήθελα να είχα αφήσει τον εαυτό μου να είχα κάνει περισσότερα πράγματα που μου άρεσαν τελικά. Και είναι όλοι από κάτω στα σχόλια, πω, αυτό είναι full inspiring, χίλια ευχαριστώ για αυτό το βίντεο, θα συνεχίσω τη ζωή μου με διαφορετικό mindset κτλ. Και απλά τα βλέπω αυτά τα βίντεο και απλά γελάω. Γελάω γιατί είμαι σε φάση, ενώ μπορείς να τα κάνεις αυτά τα πράγματα, δεν τα έκανες για δικιά σου επιλογή. Είναι δικιά σου επιλογή το γεγονός ότι δεν ήσουν χαρούμενος. Χαμογέλα! Πραγματικά, άμα αυτή τη στιγμή βλέπεις το βίντεο και είσαι σε φάση σπάς ένα χαμόγελο. Και μπορεί να είσαι σε φάση πώς χαμογελάω. Ναι, αυτό σημαίνει ότι έχεις ξεχάσει να χαμογελάς. Οπότε μάθε να χαμογελάς, άρχισε να χαμογελάς όπως να είναι, δεν με νοιάζει. Άρχισε να χαμογελάς αυτή τη στιγμή, χαμογέλα. Χαμογέλα λίγο, είναι στο χέρι σου να είσαι χαρούμενος, πραγματικά. Άμα κάθεσαι μέσα στη μιζέρια σου, άμα δεν κάνεις τίποτα γι' αυτό, φυσικά και θα είσαι μετά από λίγα χρόνια ότι θα πεθάνω και δεν ξέρω τι, δεν έκανα και τίποτα στη ζωή μου. Όχι, όταν θα πεθάνω, εγώ πραγματικά θέλω να είμαι σε φάση. Γεια σας, τα λέμε, έζησα ζωάρα, πανταγαμηθείτε όλοι σας. Πραγματικά. Γιατί έτσι θέλω να το κάνω, έτσι θέλω να είναι και δουλεύω σε αυτό καθημερινά.
τώρα να πεθάνω πραγματικά και μου πει κάποιος ότι αυτή ήταν η ζωή σου, θα είμαι σε φάση οκ. Okay. Έκανα ό,τι μπορούσα μέχρι τα 21. Πραγματικά ήμουν χαρούμενος μέχρι τα 21. Οπότε μιλώντας για το θάνατο, πραγματικά, γράψε σε ένα χαρτί, αυτή τη στιγμή που σου μιλάω, γράψε σε ένα χαρτί αυτό το πράγμα. Γράψε την καλύτερη ζωή σου που θες να έχεις, τύπου τα πιο τρελά σου όνειρα και τι πρέπει να κάνεις για να τα κερδίσεις. Okay, γράψε σε ένα χαρτί αυτό το πράγμα. Και σε ένα άλλο χαρτί, τη χειρότερη ζωή και τι πρέπει να κάνεις για να την αποκτήσεις. Τύπου ότι θα μείνω στον δρόμο κτλ. Και θα γίνει αυτό άμα κάθομαι πολύ και βλέπω Netflix. Okay. Βάλε αυτά τα δύο πράγματα στο ψυγείο σου, κόλλησέ τα και κάθε φορά που θέλει να κάνεις πάλι τεμπελιές, να πας να δεις Netflix, αυτά θα σου πετάγονται εκεί. Και σου λέει, οπ, το Netflix σημαίνει θα μείνω στον δρόμο, ποτέ θα είμαι χαρούμενος. Ναι, αλλά άμα βγω έξω, καλή ζωή. Κάθε μέρα, κάθε πρωί να τα βλέπεις, κάθε φορά που είναι να τεμπελιάσεις, να βλέπεις αυτή τη λίστα και να βλέπεις το στόχο σου και να δουλεύεις πάντα προς αυτό με τους λόγους που έχεις βάλει, με τους τρόπους που έχεις βάλει. Και μου λες τώρα, ρε φίλε, headstone, δεν έχω φίλους, όλοι οι φίλοι μου είναι πολύ losers και εγώ θέλω να κερδίσω και τα λοιπά. Διώξ τους, πες τους να πάνε να γαμηθούν, πραγματικά, πες τους, έφυγες και βρες φίλους, βρες κόσμο. Περιτρίγεσαι τη ζωή σου με κόσμο οι οποίοι είναι winners και σου κάνουν ότι ξέρεις τι, η επιτυχία είναι μόνο μία. Μόνο ένα way. Μόνο μία ευθεία. Επιτυχία. Δεν έχει άλλο. Δεν έχει τίποτα άλλο. Περιτρίγεσαι με ανθρώπους που κερδίζουν μόνο. Μόνιμα κερδίζουν. Που πηγαίνουν μόνιμα προς τα μπροστά. Δεν σταμάτα να έχεις φίλους που πραγματικά αράζουν πλέον. Σταμάτα το αυτό το πράγμα. Δεν είναι καλό για σένα. Σε κρατάνε πίσω κάθε φορά που προσπαθείς να κάνεις κάτι, σου λένε έλα ρε φίλε, όλη την ώρα δουλεύεις, έλα να βγούμε και λίγο έξω να πάμε στις πουτάνες. Όχι, δεν θα πας στις πουτάνες, όχι, δεν θα πας για λαν. Όχι, έχεις μια δουλειά να κάνεις και θα την κάνεις. Διώξε αυτούς τους φίλους σου. Γιατί αυτοί οι φίλοι σου, οι κανονικοί φίλοι, οι πραγματικοί που θα σε βοηθάνε καθημερινά, είναι τα άτομα που θα δουλεύετε και μαζί. Και αυτό θα είναι το ωραίο. Πραγματικά θα είναι ωραίο να δουλεύετε μαζί για κάτι. Αυτό τα κερδίζει όλα, πίστεψε με. Αν αυτή τη στιγμή αυτά που σου λέω, είσαι σε φάση ότι δεν μου αρέσει αυτά που λέει ο Headstone, μου λέει πράγματα που δεν μου αρέσουν και τα λοιπά, γίνεσαι trigger γενικότητα, είσαι ξέρω εγώ με τα μάτια και τρελαίνεσαι, να ξέρεις ότι όλα αυτά είναι, περιγράφονται ζωή σου αυτή τη στιγμή και το ξέρεις και μέσα στην καρδιά σου προσπαθείς να το αποφύγεις αυτό, να το αποβάλεις, ότι όχι δεν ισχύει αυτό, όχι μου λέει ψέματα, δεν είμαι αυτός άνθρωπος, αλλά όντως είσαι. Δηλαδή, ναι, απλά κατάλαβε το, γιατί είναι πολύ κακό το να μην καταλαβαίνεις κιόλας ποια είναι τα προβλήματά σου. Κατάλαβε το, νιώσ' το μέσα στην ψυχή σου, ότι ξέρεις τι, αυτά τα πράγματα που με κάνουν να νιώθω άσχημα είναι αυτά τα πράγματα που όντως ισχύουν. Και ισχύουν, γι' αυτό θέλω να τα αλλάξω. Okay. Οπότε μην γίνεσαι trigger με μένα, γίνε trigger με τον εαυτό σου. Γιατί άμα όλα αυτά που έλεγα δεν σε πείραζαν, δηλαδή τα έχεις ήδη sorted, έχεις καλούς φίλους, έχεις ζωή κτλ., δεν θα αισθανόσουν τίποτα. Θα έλεγες, ναι, οκ, μια χαρά. Και μετά υπάρχουν τα άτομα που κάθονται και βλέπουν, ξέρω εγώ, όλη την ώρα self-help videos, βλέπουν τα βίντεο μου, βλέπουν τα βίντεο του Μπλίς, βλέπουν τα βίντεο του Μιχάλη, του Ανέστη, του Μαλάθ και όλων αυτών και λέει ότι ωραία, περνάω καλά βλέποντας αυτά τα βίντεο. Δηλαδή, κάνω entertain τον εαυτό μου βλέποντας αυτά τα βίντεο. Οκ. Τι παίζει τώρα εδώ. Άμα όντως δεν πάρεις αυτά τα βίντεο που σου λέμε, που σου δίνουμε, έτσι, δωρεάν, και δεν τα βάλεις όντως στη ζωή σου και δεν ξεκινήσεις να κάνεις αυτά τα πράγματα που σου λέμε, δεν θα αλλάξει απολύτως τίποτα ποτέ. Μας σκοτώσουν κιόλας. Δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα. Μην περιμένεις για το κατάλληλο βίντεο που θα βγάλω εγώ κάποια στιγμή και θα σε κάνει να αλλάξει. Δεν θα γίνει ποτέ. Αυτό το βίντεο έχει γίνει ήδη και είναι και αυτό και είναι και το προηγούμενο και είναι το παραπροηγούμενο. Ό,τι βίντεο έχω ανεβάσει και εγώ και όλοι οι άλλοι μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή με ένα πράξε. Άμα λάβεις δόντως δράση. Μην περιμένεις για ακόμα ένα βίντεο να βγάλω που θα εννοεί, θα λέω περισσότερα πράγματα για τον εαυτό σου ή που θα νιώσεις πιο relatable. Όχι, βγες και κάνε πράγματα που λέω αυτή τη στιγμή. Κάθε φορά που βγάζω ένα βίντεο, κάθε φορά που βγάζουμε όλοι εμείς ένα βίντεο, να το κοιτάς, να το ακούς και να το βάζεις μέσα στη ζωή σου. Όχι ότι, α, ωραίο βίντεο, like, σχόλιο, γαμάς, please. Όχι. Βάλτε στη ζωή σου. Και όπως έλεγα και πριν, όταν είναι να κάνεις κάτι, πρέπει να έχεις ανθρώπους γύρω σου που σε πιστεύουν. Χρειάζεται ένας άνθρωπος πραγματικά να σου πει μπορείς να τα καταφέρεις και να τα καταφέρεις. Ένας άνθρωπος που χρειάζεται, δεν χρειάζονται πάρα πολλά. Γιατί το λέω αυτό, γιατί πρέπει να έχεις γύρω σου ανθρώπους που σε κρατάνε υπεύθυνο. Που ξέρεις ότι άμα δεν το κάνω αυτό, θα μου πει κάτι ο φίλος.
Γιατί αλλιώς είσαι μόνος σου και είσαι σε φάση θα ξεκινήσεις πάλι ότι θα κάτσω να ράξω να δω Netflix. Όχι. Βάλε στη ζωή σου ανθρώπους που σε κρατάνε υπεύθυνο, που σου λένε τι να κάνεις και τους δίνεις καθημερινό feedback. Ότι σήμερα έκανε αυτά και αυτά και αυτά. Και σου λένε έκανες μπράβο, έκανες καλά, συνέχισε κτλ. Σε κρατάνε υπεύθυνο. Αυτή είναι η λέξη κλειδί. Κράτη τη λέξη κλειδί. Σε κρατάνε υπεύθυνο αυτοί οι άνθρωποι. Αυτό σημαίνει μέχρι και το να πάρεις ένα μέντορα. Δηλαδή, ένας μέντορας είναι 100%. Ένας μέντορας είναι 100% σίγουρο ότι θα σε κρατήσει υπεύθυνο. Γιατί θα σε κρατήσει υπεύθυνο, γιατί τον πληρώνεις. Γιατί νιώθεις ότι του δίνω κάτι, αλλά πρέπει να κάνω αυτά που μου λέει, γιατί αλλιώς τι δίνουν τα χρήματα να κάνω. Δηλαδή, είναι λες και θα πας στο LAN, θα ανοίξεις ένα πεντάωρο και θα το παίξεις καν. Όχι. Κάπως έτσι δηλαδή. Όχι, του δίνεις τα χρήματα για να σε κρατάει υπεύθυνο, για να γίνεις και εσύ ο ίδιος υπεύθυνος. Και τώρα θα μου πεις ότι, ναι, ρε, χέρι τον άλλο, εγώ δεν έχω τα λεφτά που ζητάς και τα λεφτά που ζητάτε όλοι εσείς οι μέντορες κτλ. Είμαι σίγουρος ότι έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο στη ζωή σου. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν στιγμές που πάλι αράζεις, δεν κάνεις τίποτα κτλ. Και μου λες ότι δεν έχω χρήματα κτλ. Δούλεψε και βγάλε χρήματα. Άμα θες να πετύχεις αυτό που κάνεις. Αν έχεις λίγο ελεύθερο χρόνο να δουλέψεις, να κάθεσαι στο ίντερνετ τουλάχιστον, μπορείς πολύ πολύ εύκολα να βγάλεις χρήματα. Δεν θα εξηγήσω τώρα εύκολους τρόπους να βγάλεις χρήματα, γιατί θέλω να κάνω ένα ξεχωριστό βίντεο με αυτό, αλλά ένας πολύ εύκολος τρόπος για να βγάλεις χρήματα, αλλά δεν θα το κάνουν πάλι πολύ, γιατί βαριούνται, είναι το να πας να βρεις τσάμπα πράγματα που δίνουν στην πόλη σου, στη Λάρισα ας πούμε. Τσάμπα πράγματα, ξέρω, δες στο marketplace, στο facebook, δες στο παντού, στο ebay που δίνουν πόσες φορές τσάμπα πράγματα. Πάρτα και πούλησέ τα για 2-3 ευρώ, 4 ξέρω, όσο μπορείς να πάρεις. Σιγά σιγά έτσι αρχίζεις να μαζεύεις χρήματα. Ή πήγαινε έξω στον κόσμο και τραγούδα για τα Χριστούγεννα, κάνει κάτι και ζει τα χρήματα γι' αυτό. Σιγά σιγά μαζεύω όλα αυτά τα χρήματα. Δεν το κάνεις μόνο επειδή θες να κάτσεις σπίτι με το comfort zone σου. Έλα ρε εσύ, αφού έτσι κι αλλιώς θα έχω φαγητό από τη μαμά μου, έτσι κι αλλιώς το σπίτι μου θα δεν είναι μια χαρά, αφού μου το πληρώνει η μαμά μου μια χαρά. Όχι, δεν θα είναι πάντα εκεί η μαμά σου. Οπότε, άμα δεν έχεις πραγματικά αυτή τη στιγμή 100 με 200 ευρώ το μήνα που να μπορείς να διαθέσεις κάπου που εσύ θες για σένα, για την εξέλιξή σου, πραγματικά είσαι loser. Είσαι loser. Και απλά σου αρέσει αυτό που ζεις. Σου αρέσει το να είσαι loser. Δεν γίνεται πραγματικά. Άμα έχεις τόσο ελεύθερο χρόνο, να μην έχεις κάποια χρήματα στην άκρη. Για να διαθέσεις εσένα, επενδύσεις στον εαυτό σου. Και το λέω αυτό, όχι γιατί εμένα δεν με νοιάζει να έρθει στο mentoring μου. Πραγματικά δεν με νοιάζει. Έχω αρκετά παιδιά, έχω ήδη δουλειά, βγάζω αρκετά χρήματα κτλ. Αυτό το κάνω για σένα. Το κάνω για σένα γιατί πρέπει, γιατί χρωστάς τον εαυτό σου να κάνεις κάτι καλό για τον εαυτό σου. Να φτάσεις εκεί που εσύ θες να φτάσεις. Και όχι να λες ότι κάποια στιγμή θα φτάσω. Όχι, θα φτάσεις τώρα. Το καλοκαίρι θα πάρω το Χέλστον, θα πάρω και τον Ανέση, θα πάρω και τον Μιχάλη για μέντορες και τον Μπλίζ, θα γίνω έτσι, και το να τ' άλλο. Όχι, ξεκίνα το τώρα. Ξεκίνα το τώρα και το καλοκαίρι θα είσαι σε 100.000 φορές καλύτερη φάση από αυτή που φανταζόσουν ότι μπορεί να φτάσεις. Okay. Κάτω στο description θα υπάρχει φόρμα για το mentoring μου. Συμπλήρωσε την όπως και να έχει, γράψε ό,τι θες πραγματικά για να κάνουμε μια κλίση. Θα κάνουμε σίγουρα μια κλίση άμα συμπληρώσεις την φόρμα σου για να σου πω μερικά πράγματα, για να δούμε τη ζωή σου, να σου πω πράγματα που μπορείς να φτιάξεις τη ζωή σου κτλ. Οπότε συμπλήρωσε τη φόρμα κάτω στο description 100%. Αυτό ήταν το βίντεο. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είδατε μέχρι τώρα. Κάντε ένα like άμα σας άρεσε. Ένα subscribe στο κανάλι 100% για να ανεβαίνουν και άλλα τέτοια βίντεο να βλέπουμε. Τέτοια ωραία βίντεο στο κανάλι, πόσο πραγματικά μου αρέσουν αυτά τα βίντεο. Ένα follow στο Instagram, κάπου εδώ θα πεταχτεί λογικά, για να βλέπετε καθημερινό value. Και ήμουν ο Headstone, πίσω από την κάμερα ήταν ο Γιάννης Ολώνας. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε στο skatepark, ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Να είστε καλά και κερδίστε τη ζωή σας.